Δεχτήκαμε σήμερα την προσωπία της Δημοτικής Κίνησης με το βλέμμα στο μέλλον με επικεφαλής του νομοσύλλογου Δήμαρχου κ. Στάθη Κοκκινίδη. Κάναμε στον νομοσύλλογο Δήμαρχο και τα στελέχη της παράταξής μου έναν σύντομο απολογισμό του έργου της διοίκησης κατά τη διάρκεια σχεδόν της προηγούμενης τριετίας και επίσης αναφερθήκαμε συγκεκριμένα για το ποιες προδιαγραφές, ποια πράγματα προδιαγράφονται για το μέλλον του νοσοκομείου στην κατεύθυνση ώστε οι υπηρεσίες από τη μεριά του να αυξηθούν δραστικά και σε ό,τι αφορά την ποσότητα αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Η κατάσταση στα νοσοκομεία έχει βελτιωθεί σημαντικά. Μένουν πράγματα να γίνουν ακόμη. Υπάρχουν συγκεκριμένοι σχεδιασμοί. Πιστεύουμε ειλικρινά ότι σε ένα ή δύο χρόνια από σήμερα το κρίσιμο σημείο θα έχει ξεπεραστεί κατά πολύ και το νοσοκομείο πραγματικά μπορεί να αποτελέσει πυλώνα του συστήματος υγείας της περιοχής. Ταυτόχρονα, επειδή είναι έτοιμες σχεδόν οι εγκαταστάσεις επέκτασης, ξαναγήσαμε τον υποψήφιο Δήμαρχο και τους συνεργάτες του στους χώρους της ογκολογικής κλινικής, στους χώρους των αιμοληψιών, στα τακτικά εξωτερικά ιατρία της παιδιατρικής κλινικής και επισκεφτήκαμε και τον Βρεφονηπιακό σταθμό. Αυτός ο τελευταίος έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Δήμο Εορταίας, διότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τον Δήμο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και πράγματι η προοπτική είναι αυτή. Δηλαδή, αμέσως μετά την παραλαβή του έργου και στο πλαίσιο ενός σχεδιασμού, να είναι σε θέση αυτός ο Ευρωπαϊκός Σταθμός να λειτουργήσει από την περίοδο 2019-2020. Ευχαριστούμε για την συμπαράσταση στο έργο μας. Ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή επιτυχία και είτε από τη θέση του Δημάρχου είτε από τη θέση του αντιπολιτευόμενου έχουμε θεσμική υποχρέωση να ενημερώνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ελπίζουμε ότι οι αυτοδιοικητικοί θα συνεχίσουν να δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στα θέματα υγείας, διότι είναι θέμα το οποίο αφορούν το ύψιστο αγαθό του ανθρώπου, αυτό της υγείας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που βρεθήκαμε εδώ και είχαμε μια πλήρη ενημέρωση όσον αφορά και τα θέματα του νοσοκομείου αλλά και τα θέματα του Βρεφονηπιακού σταθμού και της καινούργιας πτέρυγας που δημιουργείται. Εδώ θέλω να τονίσω ότι συναντάται αυτή τη στιγμή η παιδεία με την υγεία, τα δύο κοινωνικά αγαθά τα οποία είναι αδιαπραγμάτευτα. Σαν Δημοτική Αρχή θα επιδιώξουμε να παραλάβουμε τον Βρεφονηπιακό σταθμό, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Οι εγκαταστάσεις είναι, θα έλεγα, απίστευτες, όπως και εδώ η πτέρυγα που είμαστε οι ογκολογικοί. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις σαν κοινωνία της πόλης, ώστε να μπορέσει να γίνει καινούριο οργανόγραμμα στο νοσοκομείο για να δικαιολογηθούν και νέοι γιατροί στην ογκολογική κλινική, ας πω, ή τμήμα, όπως λέγεται τώρα. Εμείς με την έλευση και των δύο τμήματων των καινούριων του Πανεπιστημίου θεωρούμε ότι ανοίγεται μια καινούργια προοπτική για την πόλη, όπου τρία τμήματα δικαιολογούν σχολή υγείας, άρα μπορούμε να διεκδικήσουμε να γίνει ένα κομμάτι του νοσοκομείου πανεπιστημιακό, κάτι που θα δώσει μια όθηση στην πόλη, θα την οδηγήσει στο μέλλον, το βλέμμα στο μέλλον λοιπόν, για να μπορέσουμε να πάμε την πόλη μπροστά, όπου νομίζω ότι έχουμε τις δυνατότητες να διεκδικήσουμε αυτόφωτα τα πράγματα που αξίζουν στην περιοχή μας, στην Εορδαία. Οι κάτοικοι της Εορδαίας πρέπει να απολαμβάνουν αυτά τα αγαθά γιατί το αξίζουν και γιατί το νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας είναι το καλύτερο όσον αφορά τις κτηριακές υποδομές από τα νοσοκομεία των πέντε πόλων. Επομένως μπορούμε να τα διεκδικήσουμε γιατί αξίζει στην περιοχή. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και η πληροφόρηση ήταν πλήρης και η ξενάγηση εδώ στους χώρους ήταν πάρα πολύ καταδοπιστική.